Και να επισημάνω πριν μας πεις ότι ως εκ καύματος το σπίτι της Χρύσας είναι το μοναδικό σε αυτή την περιοχή, όπως θα έλεγα, ένα από τα λιγοστά που δεν κάηκαν. Ωραία. Και Υπουργείου Οικονομικών, η Δημοκρατία, όπως θα δούμε και στην καταρχάς δεν υπάρχουν λόγια. Το μάτι είναι το σπίτι μου, όχι το υποδόμημα. Τους νεκρούς τους, το μάτι σαν μάτι όλο. Να αυξήσει τις αποδοχές. Έχω μεγαλώσει εδώ από μωρό. Των από την ίδια επικεφαλή στον 10 έως και 2. Δεν υπάρχουν λόγια, τα αδέλφια μου όλα, όλοι στο μάτι, είμαστε αδέλφια, είμαστε οικογένεια. Έχω χάσει την οικογένειά μου, όχι τη δική μου, την οικογένεια του ματιού. Είναι ομολογία ενοχής. Ό,τι και να πάνε περιττό, όλοι εδώ έχουν περιγράψει την κατάσταση. Θέλω να μου πείτε αυτά τα δραματικά λεπτά πώς θα το βιώσετε. Όπως και οι υπόλοιποι. Όπως και οι υπόλοιποι. Για την Ελλάδα, προκειμένου φεύγω από το σπίτι κάτω από Ποσειδώνος που είμαι μέσα εκεί κλειδωμένη ήδη από τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί ότι για την Κινέτα. Εμείς εδώ είμαστε ήσυχα. Μετά από κάποιες ώρες βλέπουμε φωτιά εδώ κοντά. Μας ειδοποιούν ότι είναι ένα χιλιόμετρο μακριά από το Δέλτα Θεσσαλονίκη και εμείς είμαστε καλά, δεν έχουμε ανάγκη. Ποιος το είπε αυτό, από τα κανάλια. Εργαζόμενους λοιπόν, και ο τζίρο από εκεί που είμαστε, είμαστε καλά, δεν τρέχει τίποτα. Μέσα σε των στελεχών, από το ανώτατο 5 λεπτά είναι πολλά που λέω. Μέσα σε 2-3 λεπτά. Μας λένε και εγώ μας. Και φεύγω από κάτω από τον Σινόνο για να ανέβω εδώ πάνω. Να πάω μεταξύ των ενδιαφέρων του στον απέχο της πυρκαγιάς στα μάτια εξέφρασε μιλώντας με τον διοικητή της τραπέζης της Ελλάδος, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο γιατί να τους στέλνουν μαραθώνα ή προς Αθήνα, τους στείλανε όλους εδώ πέρα κάτω. Είχε ήδη λοιπόν ενημερωθεί από τον εγκύο όσοι κατεβαίνανε και μπορούσαν να σωθούν, τους είπανε πηγαίνετε κάτω, να καείτε όλοι μαζί. Που παραχώρησε. Προς το τέλος είπε ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγικού δράματος τεραστήν διαστάσεων και να πάνε λίγο όταν άλλανε οι υπόλοιποι, ήμουν στη θάλασσα με ηλικιωμένους, τον πεθερό μου, τη γιαγιά μου, με τη μάνα μου, τον ανιψιό μου, παιδάκια. Την πυρκαγιά. Όσον αφορά την οικονομία, μάλλον τα πράγματα δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά, διότι στα βράχια του Αγινού με τις φωτιές θα πέφτουν επάνω μας, να πέφτουμε μέσα, να μην ξέρουμε τι θα γίνουμε. Με το κινητό μέσα, με την τσάντα μου όπως ήμουνα. Ουρλιάζανε, κλαίγανε. Κλαίγανε όλοι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Έχω μεγαλώσει, δεν είμαι 41 χρονών. Δεν έχει ξαναγίνει. Μα αφήσανε να καούμε σαν τα ποντίκια. Σαν τα ποντίκια. Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το έζησα και βγήκα ζωντανή. Ευχαριστώ Θεό. Αυτή ήταν η κατάληξη τη κανένα να πω. Κανένα δεν ήταν δίπλα μα. Κανένα. Ούτε πυροσβεστική, ούτε αστυνομία. Ούτε ένας άνθρωπος, τίποτα. Μόνοι μας το έλειο, δεν ξέρω να θα ξημερωθούμε. Βγήκε ο άντρας μου το κινητό στις πέτρες γιατί του πέσε και βγήκα και το πήγα την αδελφή μου και τον πατέρα μου. Φωτιές, η δυνατή μπόρα που έπεσε το μεσημέρι στα αγόρια εδώ στην Αττική προκάλεσε πολλά προβλήματα. Ήταν δεκάδες οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Την κουνιάδα μου το ίδιο. Ήταν πολλά τα οχήματα που παρασύρθηκαν. Δεν ήξερα αν θα ζήσω. Έβλεπα τους άλλους να πεθαίνουν δίπλα. Να δίνω κουράγιο στους διπλανούς, να τους λέω κάτι μια προσευχή. Και να μην ξέρει αν θα ξημερωθούμε. Μας αφήσανε. Λίγα 24 ώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Φωνικό πυρκαγιά. Ήταν αυτό. Έρχεται φωνικό. Σήμερα έντονη βροχόπτωση. Φωνικό. Μας κάνανε το μάτι με πυροταφείο. Και κυρίως στην οδό Κονίκη. Σε όσα βρίσκεται ένα υπαίθριο πάρκι. Τα αυτοκίνητα έχουν βουλιάξει στα νερά. Και οι κόλλες είναι συγκλονιστικές. Μια ολόκληρη γωνία από πίσω έχει βουλγεί από την βροχή που έπεσε νωρίτερα. Από αυτά που συνέβησαν δεν θέλω να διακόψω. Απλώς από την εκκλησία. Πραγματικά απλώς να πω ότι αυτά που ακούω να λέει συγκλίνουν αρκετά με αυτά που άκουσε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Καμένος το πρωί από κατοίκους της περιοχής. Ο ίδιος επιμένει ότι υπήρξε αντίδραση και υπήρξε και έγκυρη αντίδραση και με στέκεται και ιδιαίτερα στο κομμάτι του δάσου, της αυθαίρετης δόμησης. Συνέχεια επέπληναν διότι το ένα φρένερε το άλλο και δημιουργήθηκε αυτό το λέει ότι ο κύριος Καμένος βρέθηκε εδώ σήμερα και σε ποια στάδια
πολύ στο απόγευμα. Αυτά τα οποία λες είναι αυτά τα οποία και ο ίδιος άνθρωπος ήταν και παρευρέθηκε εδώ. Εννοείται που αυτές ήταν για απεγκλωβισμούς πολιτών από υπόγειο και αυτοκίνητα. Θέλω να απευθύνω στον Καμένο Σκέτο, όχι κύριο Καμένο. Στον Καμένο Σκέτο, γιατί κύριος είναι μόνο Θεός. Απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι που βρισκόταν σε κίνδυνο. Κύριος είναι μόνο Θεός. Ο Ψινάκη, να ξεκινήσω με το Ψινάκη. Και τώρα ήρθα εγώ και το είδα. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Μέρος στο Sky, από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα. Ωραία, σας ακούμε, καλησπέρα. Από το Σεισμανόπλιο μέχρι τον ΟΤΕ. Λοιπόν, είμαστε μόνιμα στο Έλεο, στο πόλεμο, στο φωνικό, δεν ξέρω πώς να το πω, στον Εφιάλτη. Μόνιμα, θα βοηθηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαμε ζωντανή όση βγήκαμε. Έχω χάσει όλο το μάτι, την οικογένειά μου, τα σπίτια μου, τη ζωή μου, το ψάχνω μου. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στο έλεος της βροχόπτωσης ήταν απόν, δεν εμφανίστηκε πόσες μέρες. Χαρακτηριστικό δεν εμφανίστηκε, εμφανίστηκε με το πουκαμισάκι του το άσπρο, με την κραβατούλα του και το μαλάκι του. Φοβερές καταιγίδες και χαλαζόπτωσης του κομμωτηρίου. Όπως κατέγραψε το Τρίκαλα Voice. Είπε ότι κάηκε το σπίτι του και το σπίτι του είναι πάνω μια χαρά. Και χτύπησε την πόλη της Καλαμπάκας. Λίγες πίνικες κάηκαν απ' έξω 2-3. Δεν βοήθησε πουθενά. Το μάτι που πριν ήταν παρανάλωμα. Το μάτι που πριν ήταν παρανάλωμα το μέτωπο του καιρού. Στο μεταξύ, εκτός συνόλων με το βλέμμα όμως στραμμένο και συμβαίνει αυτό για την παγκόσμια κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ στην Ελλάδα και στο δράμα του βάσου που εκτελήσεται στην Ανατολική. Εκεί είχαμε μήνυμα στήριξη πριν από περίπου ένα χρόνο. Είναι καμένο από μόνο του. Τώρα θα συνεχίσουμε με την αίθουσα να παρετηθεί και να εξαφανιστεί από μπροστά από αντίστοιχο μήνυμα και από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με την επισημότητα που πέρασε. Εδώ πέρα. Ακριβώς Νίκη και μάλιστα προκαλείται λίγο εντύπωση. Έτσι και αυτό και όλοι και δεν είναι και πολύ συγκινητικό, θα έλεγα. Λοιπόν, να πάσαμε με μεγάλη προσοχή στη σελίδα τη Μοναρχία. Αυτά που αντιλαμβάνεται κανεί ότι είστε πολύ οργισμένοι. Ζείτε στην περιοχή μετά τα πόλια. Οι πηγέ σα είναι εγώ, οι πόλει σα είναι εγώ. Υπάρχει και το τεράστιο ρόλο που θέλετε εσεί δικαίω πρώτα από όλου μα στο ερώτημα τη ανταπόκριση. Αλλά και το προσεκτικό και των μέτρων που ελεγχθεί. Να σα ευχαριστήσω πολύ για τη μαρτυρία που καταθέσετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο ενδέχεται να προσθέσετε για να δούμε ακριβώς τη συνέχεια με ρεπορτάζ τίποτα άλλο. Ευχαριστώ στο Θεό, οι οποίοι προσέφεραν κουράγιο σε όλους μας εδώ πέρα. Ευχαριστήσουμε τη χρήση, όπως είπες, ένας άνθρωπος δεν ζητήσει συγγνώμη, ένας να ζητήσει εδώ να ζητήσει συγγνώμη, ένας να παραιτηθεί και ένας να ζητήσει συγγνώμη, ένας. Πάρα πολύ, τα παιδιά του, τα παιδιά όλα. Όση ώρα μας μιλάει, παίρνει ως όπλα μόνο ότι τρέμουν, μόνο αυτό. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι για ποιο λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε και το στοιχείο της καταγγελίας πολλές φορές.